coach, τέταρτη αγωνιστική, τέταρτη νίκη για την ομάδα σας. Συνεχίζετε αίτητη απέναντι σε μια ομάδα, σήμερα αγωνιστήκατε, που ήρθε εδώ έχοντας 6 βαθμούς. Κάνατε πάρα πολλές ευκαιρίες. Καταφέρατε να σκοράρετε 3 φορές και πήρατε το τρίποντο. Εντάξει, ο αγώνας έχει δύο όψεις. Αν θέλουμε να μιλήσουμε από θέμα δημιουργικότητας, το ευχάριστο είναι ότι δημιουργήσαμε, χωρίσαμε προβολικώς, 10, 12, 15 κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Υπάρχει όμως και αρνητική πλευρά, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε, ότι όταν έχεις τόσες πολλές ευκαιρίες, θα πρέπει να τελειώνεις το αντίστοιχο, τα παιχνίδια πολύ πιο γρήγορα, για να μην έχεις άγχος και να μην μπαίνεις σε κινδύνους. Θα πρέπει να το δουλέψουμε πάρα πολύ καλά αυτό, Θεού θέλοντος, με όλα αυτά που μαθαίνουμε, γιατί σε κάποια παιχνίδια μπορεί να έχεις μία ή δύο ευκαιρίες από όλες αυτές και να πρέπει να πάρεις τα παιχνίδια. Οπότε ευχαριστημένοι είμαστε, συνεχίζουμε. Αν και είμαστε πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα, έχετε ξεκινήσει με 4 νίκες και κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε, έστω και αν είναι πολύ νωρίς, έχετε κλειδώσει μία από τις 2 θέσεις. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να μιλήσουμε. Έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε μία ανωδική πορεία. Πλησιάζουμε σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να παίξουμε σωστό ποδόσφαιρο, να δημιουργούμε φάσεις, να το ευχαριστείται ο κόσμος που το βλέπει από την τηλεόραση. Είμαστε σε καλή κατάσταση, θεωρώ. Είμαστε εν αναμονή, βέβαια, αποφάσεων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα, ούτε εμείς, ούτε εσείς. Πόσο θα επηρεάσει μια πιθανή διακοπή, βάσει όσων ακούμε, την ομάδα σας και γενικότερα όλες τις ομάδες και αυτό που βλέπουμε στο φετινό πρωτάθλημα? Εντάξει, προερχόμαστε από ήδη μια μεγάλη διακοπή. Κάναμε μια προετοιμασία 2 μηνών, όσο μπορούμε πιο προσεκτικά δομημένη. Φανταστείτε ότι πρέπει να σταματήσουμε τώρα 1 μήνα ακόμα. Μετά έρχονται οι διακοπές. Θεού θέλοντος, πρέπει να ξαναξεκινήσει και να παίξει παιχνιδιά. Είναι λογικό, η κάθε ομάδα που θα έχει πρόβλημα, χάνει το ρυθμό σου. Ξεκινά ξανά από την αρχή. Είναι σαν να ξεκινάει ένα καινούριο πρωτάθλημα μετά. Ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα το χάνει μετά από τόσο μεγάλη αναμονή που φημολογεί το θα έχουμε.